Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Πάνος. Σήμερα, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε σε εξωτερικό χώρο. Θέλω να σας παρουσιάσω το βιβλίο Julia and the Shark, η Julia και ο Καρχαρίας. Το έχει γράψει η Kieran Millwood Hargrave και την εικονογράφηση την έχει κάνει ο σύζυγός της, ο Tom DeFreston. Αυτή η έκδοση είναι σκληρόδετη, πάρα πολύ όμορφη έκδοση. Πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα βιβλία που έχει πέσει στα χέρια μου τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει μόνο στα αγγλικά προς το παρόν. Ελπίζω να μεταφραστεί. Πάμε να δούμε με τι έχει να κάνει η υπόθεση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια οικογένεια η οποία θα συνδυάσει τις διακοπές της με δουλειά. Θα αφήσουν το σπίτι τους και θα πάνε αρκετά πιο βόρεια σε ένα χωριό όπου εκεί υπάρχει ένας φάρος. Σε αυτό το φάρο ο πατέρας της, Τζούλια, έχει να κάνει μια αποστολή. Πρέπει δηλαδή να τον φτιάξει, να τον ρυθμίσει ώστε να δουλεύει αυτόματα. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε φαροφύλακας ο οποίος θα καταργηθεί. Επίσης η μητέρα της Τζούλια, το επάγγελμά της είναι θαλάσσια βιολόγος. Οπότε λοιπόν και εκείνη θα βρει την ευκαιρία να μελετήσει ένα θαλάσσιο πλάσμα που θέλει εδώ και πολύ καιρό, το οποίο λέγεται Καρχαρίας της Γρυλανδίας. Βλέπουμε εδώ και την εικονογράφηση που είναι σε πάρα πολλές σελίδες, πολύ όμορφη. Υπάρχουν και κάποιες διαφάνειες. Λοιπόν, τι είναι ο Καρχαρίας της Γρυλανδίας τώρα? Είναι ένας μεγάλος καρχαρίας, υπάρχει και στην πραγματικότητα, ο οποίος ζει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, το ιδιαίτερο, και όταν λέμε πολλά χρόνια, έχει βρεθεί καρχαρίας που έχει ζήσει και 400 χρόνια, για τόσα πολλά μιλάμε. Είναι ένας πολύ μεγάλος καρχαρίας, φτάνει περίπου τα 6,5 μέτρα. Είναι αργός, έχει αργό μεταβολισμό, δηλαδή μεγαλώνει ένα εκατοστό το χρόνο περίπου. Τρέφεται με θαλάσσιες φώκες, με ψάρια και με σκουπίδια της θάλασσας. Όταν λέω σκουπίδια εννοώ, όχι σκουπίδια, ακριβώς εννοώ τα πτώματα. Είναι scavenger. Μια παρένθεση εδώ, βλέπετε ένα βάζο το οποίο λέγεται swear jar. Τι γίνεται εκεί πέρα? Όταν ο μπαμπάς ή η μαμά τους ξεφεύγει καμία κακιά κουβέντα, για τιμωρία βάζουν μέσα κάποιο νόμισμα. Οπότε έχει γεμίσει το βάζο, όπως βλέπετε, με νομίσματα. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ του συμφέρει αυτή η μέθοδος. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός του. Καλή ιδέα. Να συνεχίσω για το καρχαρία της Γρυλανδίας και να πω ότι τους καρχαρίες, την ηλικία τους μετράνε από τα κόκαλά τους που σχηματίζουν κάτι δακτύλιους όπως και στα δέντρα. Όμως ο συγκεκριμένος, επειδή έχει πολύ εύπλαστα κόκαλα, μετράμε κάποιους κρίσταλους που βρίσκονται στα μάτια του. Λοιπόν, έτσι αυτός ο καρχαρίας ζει πάρα πολλά χρόνια, όπως είπα, και έχει το θαυμασμό της μητέρας της Τζούλια, η οποία θέλει να τον μελετήσει και θέλει να τον μελετήσει και για ένα πιο συγκεκριμένο ρόλο. Όταν τη ρωτάει η Τζούλια, της λέει η μαμά της ότι θέλω να τον μελετήσω λόγω της γιαγιάς. Και παραξενεύει την Τζούλια, λέει τη σχέση η γιαγιά μου με το... που έχει πεθάνει η μαμά της μητέρας της Τζούλια, έχει πεθάνει η γιαγιά, και ρωτάει τι σχέση έχει η γιαγιά με τον καρχαρία. Και της λέει ότι η γιαγιά είχε πάθει άνοια, οπότε μελετώντας τον καρχαρία που θέλει να προσπαθήσει να του πάρει και κάποιο δείγμα, θα προσπαθήσει με έρευνα που βέβαια μπορεί να χρειαστεί και πάρα πολλά λεφτά και χρόνια, ίσως να βοηθήσει να μελετώντας τον καρχαρία, γιατί ζει τόσα πολλά χρόνια, ίσως μπορέσει να, κατά κάποιο τρόπο, πάντων, κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που θέλει να μελετήσει τον καρχαρία της Γρυλανδίας. Επίσης η Τζούλια έχει ένα ημερολόγιο, κίτρινο στο χρώμα, στο οποίο μέσα γράφει διάφορα πράγματα που της κάνουν εντύπωση. Για παράδειγμα, ο Ειρηνικός ωκεανός είναι πιο πλατής από ότι το φεγγάρι και έχει παραπάνω από 25.000 νησιά, ή ότι υπάρχουν περισσότερα αστέρια στο διάστημα από ότι η κόκκινη σάμου σε κάθε παραλία ολόκληρου του κόσμου. Τέτοια πράγματα λοιπόν γράφει στο ημερολόγιο της η Τζούλια,
επιστημονικά, είναι λίγο geek, με την καλή έννοια πάντα, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν η Τζούλια τώρα έχει αφήσει τους φίλους της πίσω στο σπίτι και σε αυτό το καινούριο μέρος προσπαθεί να καταλάβει τι θα κάνει, πώς θα περάσει το καλοκαίρι της. Εκεί συναντάει ένα άλλο παιδί, τον Γκιν, ο οποίος έχει και αυτό στα δικά του ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, παίρνει το τηλεσκόπιό του και κοιτάζει και μελετάει τα άστρα, οπότε βρίσκει κάποιο ενδιαφέρον. Βέβαια, δυστυχώς, τον Γκιν τον πειράζουν κάποια παιδιά. Υπάρχει κάποιο bullying, λοιπόν, που συμβαίνει, και όμως η Τζούλια τον υποστηρίζει. Έτσι περνάνε οι μέρες και βλέπουμε συνέχεια τη μαμά της τώρα εδώ πέρα να εξοπλίζεται συνέχεια για να μπορέσει να πάει να βρει αυτό το θαλάσσιο πλάσμα, το Καρχαρία της Γρυλανδίας. Πώς είπα, είναι πολύ δύσκολο να τον βρει, γιατί ανεβαίνει σπάνια στην επιφάνεια, μένει συνήθως σε πολύ μεγάλο βάθος. Έχει ζητήσει από το Πανεπιστήμιο κάποια χρηματοδότηση για εξοπλισμό, ωστόσο όμως δεν έχει λάβει ακόμη κάτι. Περιμένει βέβαια συνέχεια, κάνει συνέχεια αιτήσεις, όμως χρησιμοποιεί χρήματα δικά της και της οικογένειας, που αυτό, για να πω την αλήθεια, δεν αρέσει και πολύ στον μπαμπά. Όπως για παράδειγμα μίσθωσε ένα πλοιάριο με κάποιο καπετάνιο, αργότερα αγόρασε μια φωτογραφική μηχανή την οποία υποτίθεται θα έπαιρνε με τα χρήματα από το πανεπιστήμιο, τη χρηματοδότηση, αλλά αυτή δεν ήρθε ποτέ. Και είναι μια έτσι... έχει πάθει κάποια αιμονή η μαμά της με το να βρει οπωσδήποτε αυτό τον Καρχαρία. Φεύγει για πολλές μέρες, ξέρω εγώ, στη θάλασσα. Υπάρχει τέλος πάντων μια ολοφάνερη αιμονή που έτσι δημιουργεί ένα παράξενο κλίμα. Αυτή η κατάσταση λοιπόν που έχει δημιουργηθεί αρχίζει και στρεσάρει τη Τζούλια και βλέπει κάποια όνειρα με πρωταγωνιστή τον Καρχαρία και την οικογένειά της, σαν να βλέπει τον Καρχαρία κάπως σαν απειλή, καμιά φορά ότι βυθίζεται μαζί του ή της σηκώνει από κάτω το κρεβάτι. Βοηθάει πολύ και η όμορφη εικονογράφηση, πραγματικά. Επίσης, απ' την άλλη έχουμε τον μπαμπά της, ο οποίος... Να, εδώ βλέπετε τη όμορφη εικονογράφηση, βλέπετε το σχήμα του Καρχαρία σχηματισμένο με πουλιά. Πάρα πολύ όμορφα. Επίσης λοιπόν έχουμε τον μπαμπά της, ο οποίος είναι αρκετά υποστηρικτικός και ήρεμος άνθρωπος και αρκετά καλός. Παράλληλα αυτά όμως η κατάσταση σιγά σιγά εντείνεται, γιατί η αιμονή της μαμάς της γίνεται μεγαλύτερη. Εδώ βλέπετε ας πούμε την Τζούλια να χάνεται μέσα σε ένα όνειρο και η κατάσταση δυσκολεύει. Άλλο ένα σημείο εδώ πέρα που η εικονογράφηση είναι πολύ ωραία, σας τη δείξω τώρα. Πρώτα να δούμε εδώ την Τζούλια λίγο καλύτερα. Και εδώ να δούμε κάποια λόγια από το βιβλίο, τα οποία είναι σε σχήμα ψάριου, σε σχήμα του Καρχαρία δηλαδή. Πολύ ωραία, γραφιστική δουλειά. Αυτά που πραγματεύεται λοιπόν αυτό το βιβλίο είναι θέματα οικολογικά, θέματα bullying, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ψυχική υγεία. Θα δούμε λίγο ακόμη τώρα από την εικονογράφηση του βιβλίου, όπου και κορυφώνεται η ιστορία. Έτσι, άσπρο, μαύρο και κίτρινο. Αυτά είναι τα βασικά χρώματα εδώ πέρα. Να και διαφάνειες που σας έλεγα.
Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε τη συγγραφέα αριστερά και τον άντρα της δεξιά, τον εικονογράφο. Επίσης μας προτείνουν και κάποια περισσότερα αναγνώσματα, αν θέλουμε, που έχουν να κάνουν με τη φύση. Εδώ βλέπω έχει το The Lost Words, το οποίο σας το παρουσίασα, του Robert McFarland και της Jackie Morris. Αυτό το βιβλίο που έχει την κουκουβάγια, που έχει ποίηματα και δείχνει φύση μέσα και εικονογράφηση με ζώα. Επίσης προτείνει κάποια βιβλία για την ψυχική υγεία. Πίσω έχει τις πηγές που μπορείτε να συμβουλευτείτε και εσείς αν θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα για το καρχαρία της Γρυλανδίας, για τη φύση και λοιπά θέματα. Αυτό ήταν λοιπόν το βιβλίο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε θα ήθελα να κάνετε ένα like και να εγγραφείτε στο κανάλι για να με υποστηρίξετε, για να σας δείξω και άλλα και να μοιραστώ μαζί σας και άλλα όμορφα βιβλία και άλλα πράγματα που μου αρέσουν. Πραγματικά το προτείνω, ελπίζω να μεταφραστεί. Βέβαια αυτή η έκδοση έχει τη διπλή τιμή σκληρόδετη από το χαρτόδετο στην Αγγλία προς το παρόν, αλλά μπορεί να πέσει αργότερα. Πραγματικά όμως είναι πάρα πολύ όμορφη. Και είναι ένα βιβλίο για... και για παιδιά και για μεγάλους. Οπότε, ρίξτε του μια ματιά αν θέλετε. Ελπίζω να έδωσα κάτι με αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας.